Δύσκολο το μεροκάματο για τους επαγγελματίες των ταξί που έχουν προσαρμοστεί στα μέτρα αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού με τη χρήση μάσκας από οδηγούς και επιβάτες να είναι υποχρεωτική. Είναι δύσκολα. Η μάσκα, να φοράς τη μάσκα 8-10 ώρες είναι δύσκολο, έτσι. Περισσότεροι δεν μπορούμε. Αλλά είναι ένα μέτρο αναγκαίο. Σίγουρα είναι πρακτικό το πρόβλημα, ειδικά για εμάς που δεν είμαστε υγειονομικοί και δεν το έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά, αφού το προτείνουν οι ειδικοί, είμαστε υποχρεωμένοι να το φοράμε για την προστασία των πελατών μας. Αν έρθει ένας πελάτης και θέλει να μπει μέσα στο ταξί, μπορεί να βάλει μάσκα. Τι θα του πείτε? Θα του πω ότι είναι υποχρεωμένος και ότι το πρόστιμο είναι 150 ευρώ. Έτσι. Εάν δεν έχει μάσκα, τον σταματάω στο πρώτο φαρμακείο το οποίο βρίσκω μπροστά μου και κατεβαίνει για να πάρει μια μάσκα. Τώρα υπάρχουν μάσκες. Οι περισσότεροι ναι. Τώρα, χθες όχι όλοι, σήμερα τουλάχιστον αυτοί που έχω πάρει εγώ και έχουν επιβιβαστεί, όλοι φοράνε μάσκα. Και τα παιδιά. Τα αντισηπτικά αποτελούν πλέον αναπόσπαστο αξεσουάρ σε κάθε ταξί, με τους οδηγούς να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και την προστασία των ίδιων και των επιβατών τους. Και καθαρό ενόπνευμα και αντισηπτικά και μαντιλάκια τα γνωστά για τα χέρια και για τους πελάτες αν χρειαστούν. Και εννοείται ότι υπάρχουν τα γνωστά σπρέι, να μην κάνουμε διαφημίσεις, για τους χώρους του αυτοκινήτου, κυρίως τα πόμολα, τα καθίσματα. Και εγώ συνηθίζω να πολυμένω και τα κέρματα όταν μου τα δίνουν, τους βάζω ενόπνευμα και μετά τα τοποθετώ στη θήκη τους. Αντισηπτικά έχω εδώ, έχω μαντιλάκια, τέτοια μαντιλάκια. Το μέτρο μεταφοράς ενός επιβάτη με τις γνωστές εξαιρέσεις γονέα με ανήλικα τέκνα ή συνοδείας ατόμου για ιατρικούς λόγους δεν βρίσκει σύμφωνους στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές που τονίζουν ότι το κόστος μεταφοράς μιας οικογένειας είναι απαγορευτικό. Υπάρχει μια οικογένεια, δύο άτομα ή και τρία. Δεν σας λέω για τέσσερα άτομα, δεν ξέρω εγώ, δύο με τρία άτομα. Αυτή την οικογένεια πρέπει να υπάρχει εξαίρεση να μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, μια οικογένεια. Είναι μαζί σε ένα σπίτι, υποθετικά, έτσι. Αλλά εντάξει, 95% είναι στο σπίτι η οικογένεια. Και μετά να πρέπει να πάρουν, αν είναι τρεις ενήλικες, να πάρουν τρία ταξί. Η κυβέρνηση φαίνεται δεν ήταν έτοιμη σε αυτά, παρθήκανε μέτρα. Μέχρι και αργά τη νύχτα πέρανε, αλλά πρέπει να τα κοιτάξουν τα επιμέρους αυτά τη βδομάδα αυτή που έπεται, ας πούμε, την επόμενη να ανοίξουν περισσότερα καταστήματα κτλ. Αυτά πρέπει να διευθετηθούν, πιστεύω εγώ.